Εδώ ένα σχέδιο απόφαση, κύριε Νικολάου, τη Λαϊκή Συσπήρωση, και από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτό που διάβασα, υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο ήρθε νωρίτερα στο Δημοτικό, στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Μαρτυριακή Συμπολιτεία, πάλι από τον κύριο Γιώργη, και το οποίο έχει να κάνει με το, νέο φόρο που, για το τέλο που έχει πει στα αρχή. Όρο για άμεση απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή του ειδικού τέλου των αθλητών ομάδων του πληθυσμού Άπορη, Άρη, Αμαία κλπ. Και να έχουν ανάλογη ειδική αντιμετώπιση πολύτεχνη, τρίτεχνη, καθώς και οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Καθώς και τον καθορισμό εύκολη και ταχείας διαδικασίας επιστροφής οποιουδήποτε καταβληθέντος από αυτούς ποσού, αλλά και προς όσους έχουν καταβάλει υπερβάλλοντον αλογούν, λόγω λανθασμένου υπολογισμού ή ιδιοκτητών εκτός σχεδίου ακίνητων. Δεύτερο, εδώ είναι σοβαρό και θα ορίσουμε και δικηγόρο να παρέμβει ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Να ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συζήτηση της υπαυτού να ασκηθεί σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει ήδη αριθμένη αίτηση ακύρωσης του Συμβουλίου Επικρατείας από το Δικηγορικό Συλλόγο Αθηνών. Τρίτον, να σταλεί εξώδικο προς τη ΔΕΗ με το οποίο θα καλείται να μην προβεί στην διακοπή ή ηλεκτροδότηση κανένας ακινήτου λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της ΟΣΑΝ αιτήσεως ακύρωσης. Και τέταρτον, σε περίπτωση θετικής έκβασης της προαναφερθήσας αίτησης ακύρωσης, κάθε δήμαρχος να παράσει κοινωνική υποστήριξη σε όσους δημότες κατέβαλαν το ειδικό τέλος και επιθυμούν την επιστροφή του ως αχρεωθήτως κατά μηδέν. Έτσι δεν είναι μόνο οι άτομα τα ευπαθή και τα λοιπά, υπάρχουν μια σειρά άλλα. Σήμερα ακούσαμε να σου πω ότι έτσι τεθήκε στην Βουλή να όλη η κατοικία να παραγεί τέλειο. Λέω να παράγει. Έτσι. Υπάρχει ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, όπως είναι οι βιοτεχνίες. Οι βιοτεχνίες οι οποίες απαλλάσσονται και αυτή τη στιγμή κυρώνουν ώρες και τους λέει κυρώνουν για να τα δούμε αργότερα. Η μεταποίηση γενικότερα. Είναι μια σειρά διαδικασίες που πρέπει να τις δούμε διεξοδικά. Και δεν νομίζω ότι πριν δεν είσαι διάθεση μπορούμε να τσαρτήσουμε αυτό το θέμα και θα πάμε 5 ώρες. Παράξια δικαιολογημένα επιβάλλεται, δεν είναι νόμιμο. Η αδυναμία οποιοδήποτε κράτους, οποιασδήποτε κυβέρνηση, με όποιο παρελθόν κουβαλάει, και να μην το ξεχνάμε αυτό, που οφείλεται το γεγονός ότι η χώρα σήμερα έχει αυτή την κρίση που έχει, εν πάση περιπτώσει η αδυναμία αυτή δεν μπορεί να οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και να εμπλέκεται ένας φόρος, γιατί φόρος είναι, ο οποίος αν είναι ορθός ή όχι είναι άλλο θέμα, με τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς θετική κατεύθυνση, όμως δεν μας καλύπτει, γιατί από ό,τι άκουσα αφορά μόνο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που καταθέτουμε εμείς έχει στόχο. Καταρχήν το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί, είναι πολιτική τοποθέτηση και να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτά τα καράτσια. Και ένα δεύτερο, ότι εμείς ζητάμε καλή συνομική, πολιτική, έχουμε και κυρίως είναι ο πολιτικός ρόλος μας εδώ, και σε αυτούς που αρνούνται να πληρώσουν. Καλό είναι να πάρουμε μια απόφαση την οποιαδήποτε, εμείς λέμε υποστηρίζουμε την απόφαση της ΦΕΤ, όμως πράγματι έχει ελλείψει το ρητορικό μας το σκεπτικό και γι' αυτό θα θέλαμε να μπει σε ψηφοφορία είτε η δική μας πρόταση είτε της παράταξης του επικεφαλής είναι ο κύριος Νικολάου, δεν έχουμε πρόβλημα εκεί, ώστε να φανεί αυτό το κάτι παραπάνω που έχουμε και εμείς. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και σήμερα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Ας κάνουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σαν πρόταση που καταθέτουμε εδώ και ό,τι συνομίζετε. Εγώ μια σε αυτήν την πρόταση, γιατί δεν μπορεί να συζητηθεί τόσο πολύ βιαστικά και γρήγορα αυτή τη στιγμή. Ένα έκτακτο συμβούλιο με αυτό το θέμα και άλλο ένα που αν συμφωνήσετε να το καταρχήν να το θέσω εδώ τώρα. Που είναι και αυτό επίγονάται καθαρά τη λειτουργία του Δήμου, καθώς επίσης και της αντιμετώπισης που φαίνεται ότι θα έχει από εδώ και πέρα η δημόσια διοίκηση στα πλαίσια της γενικότερης κατάστασης. Πρώτο θέμα είναι παρακόλληση σε κοινή χρήση εδαφικής έκτασης βαλού 632 και 41 εντός ολόκληρου σχεδίου πόλης στην Τρίπολη. Υπάρχει πράξη παραχώρησης μετά από αίτημα του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας και ουσιαστικά είναι δύο τμήματα για να ανοίξει ο τρόπος που είναι στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα του κηπητηρίου της Αγίας Βαρβάρας.
παραχώρηση αφορά την Αγία Βαρβάρα. Δηλαδή η Αγία Βαρβάρα παραχωρεί προς το Δήμο. Να παραχωρήσει κοινή χρήση. Για να ανοίξει ο δρόμο πίσω και εμεί να το αποδεχτούμε για να μεταγραφεί. Ο ναός. Ναι, ναι, είναι και τοποθέτηση αυτόματου οικοφωτεινού συστήματο και αυτόματο που δεν υπάρχει ο κοινή διάβαση σε περίπτωση επαναλειτουργία τη γραμμή. Αυτό είναι το μεγάλο κόστο. Στη μελέτη πρέπει να προβλεφθεί. Σε πρώτη φάση, όσο δεν λειτουργεί η γραμμή, δεν χρειάζεται να γίνει αυτό το ίδιο μεγάλο ποσό. Γι' αυτό βάζουμε τις 100.000 με τροποποίηση και το ξαναδιά το... Επί της ουσίας, αν γίνει να φτιάξει ο ΣΕΑΤΟ, αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε εμείς. Αλλά δεν θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε 100.000. Το κόστος είναι 5-10.000. Δεν ξεπερνάει το κόστος της 5.000 με 10. Δεν το πρόβλημα. Ας λειτουργήσει. Αν λειτουργήσει η γραμμή, δεν το δούμε. Μακάρι δεν λειτουργήσει η γραμμή. Είναι πράγματι κάποια σημασία αυτή η παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε στη σιδηροδρομική γραμμή σε εκείνο το σημείο. Μην ξεχνάμε όμως ότι τέτοιες παρεμβάσεις και η διαγραμμία σημαντική, το έχουμε πει και σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο, πρέπει να το θυμόνται οι συνάδελφοι, έχει σχέση με το κομμάτι της γραμμής εκείνου το οποίο σταματάει τον παράπλευρο δρόμο που είναι λίγο μετά το κήπο του Αστέρα, για να σας κατατοπίσω. Και που μία ολόκληρη πόλη ή μία ολόκληρη τεγέα αναγκάζεται να έχει στην πόλη μέσα, στην οδό Σπάρτης, για να φύγει προς το οδό Ναυτίου. Άρα λοιπόν, υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα που άπτονται του ΟΣΕ και που εν πάση περιπτώσει είχε ιερά υποχρέωση ο ΟΣΕ όταν έκανε την ανακατασκευή του έργου και είχαν και ιερά υποχρέωση αυτοί οι οποίοι ήταν εδώ πέρα στην πόλη, ας μην πω ποιοι, εντάξει, ποιοι άρχοντες και ποιος κόσμος και ποιοι ενδιαφερόμενοι, να εντοπίσουμε, μη δε εξορμένου και του εαυτού μου, να εντοπίσουμε το σημείο εκείνο όταν γινόταν η ανακατασκευή της γραμμής. Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω πάρα πολύ, αν είναι αυτό να συμπεριληφθεί, να συζητηθεί παράλληλα και με αυτό το οποίο προτείνω. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ, στη Διεθνική Αρχή, για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το δίκτυο των παράπλευρων δρόμων, το οποίο νομίζω περιλαμβάνει την τομή με τη συγκεκριμένη γραμμή από την οδό Ναυπλίου μέχρι την οδό Σπάρτης. Τμήματα είναι περίπου, η πρόταση είναι για 2 εκατομμύρια ευρώ. Το λέτε, συγγνώμη, δεν σας αμφισβητώ, το λέτε με τα βεβαιότητα. Με τα βεβαιότητα έχει υποβληθεί. Τώρα, τι γίνεται με τη γραμμή, νομίζω η γραμμή τέμνει τον παράπλευρο, έτσι δεν είναι. Ναι. Αν μετρήσει κανένα τι ισόπεδες διαβάσεις στα όρια του Δήμου Τρίπολης, είναι πάνω από 10-15 οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί και δεν λειτουργούν. Αν λειτουργήσει ο ΟΣΕ, θα μας ζητήσει να φτιάξουμε τις ισόπεδες διαβάσεις, τις οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του ΟΣΕ. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι είναι μέσα στον οικισμό η συγκεκριμένη. Αυτό είναι η ειδοποιώ διαφορά.